Σήμερα είμαστε εδώ γιατί υπάρχει μία δράση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και αφορά το ταξίδι του Νίκου Καζαντζάκη στη Νέα Υόρκη και στο Νέο Κόσμο. Μία δράση που διοργανώνεται από τον Διεθνή Σύλλογο Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, την Περιφέρεια Κρήτης και το Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, καθώς επίσης και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Όλοι αυτοί οι φορείς λοιπόν συνεργάστηκαν από κοινού προκειμένου να ταξιδέψουν τον Νίκο Καζαντζάκη στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στη Μέκα του πολιτισμού και του σύγχρονου κόσμου, εκεί όπου οι ιδέες και το πνεύμα της ελευθερίας του Νίκου Καζαντζάκη βρίσκουν ένα διαφορετικό νόημα και μια διαφορετική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης σε έναν πολύπλοκο κόσμο, τον νέο κόσμο που ζούμε σήμερα, που ο πάντα επίκαιρος στοχαστής, ο Έλληνας στοχαστής, ο κριτικός στοχαστής, Νίκος Καζαντζάκης, θα δώσει το δικό του αποτύπωμα με μία σειρά εκδηλώσεων, που κορύφωσή τους αποτελεί η δράση που θα γίνει, το συνέδριο ουσιαστικά που θα γίνει στην έδρα του ΟΗΕ, στο οποίο έχουν προσκληθεί τόσο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι συνεργάτες του, όσο και διπλωμάτες και επίσημοι φορείς από τη Νέα Υόρκη. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, μέσα από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, θα αναστοχαστούν και θα δημιουργήσουν μια καινούργια κοιτίδα πολιτισμού, που με αφετηρία την Κρήτη, με αφετηρία την Ελλάδα, ανοίγει τα φτερά της και πάει στον νέο κόσμο για να δηλώσει το παρόν και να δώσει με ένα καινούριο νόημα και μια καινούργια νοηματοδότηση σε όλο αυτό το παγκόσμιο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, που είναι πάντα επίκαιρο και πάντα μας δίνει τον προβληματισμό για έννοιες όπως η ελευθερία, η ειρήνη των λαών και όλα όσα σήμερα έχουμε να διαχειριστούμε όλοι οι λαοί του κόσμου. Ο Νίκος Καζαντζάκης δεν κατάφερε κατά τη διάρκεια της ζωής του να πάει στην Αμερική. Στο αρχείο όμως του μουσείου φυλάσσεται ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, το οποίο δόρισε η γραμματέας του στην UNESCO το 1946, όπου κλήθηκε εκεί να καταγράψει και να μεταφράσει τα 100 σημαντικότερα έργα της λογοτεχνίας του κόσμου. Έμεινε ένα χρόνο. Και στο έγγραφο αυτό περιγράφεται ένας λεπτομερέστατος σχεδιασμός που είχε κάνει με τον Παντελή Πρεβελάκη να ιδρύσουν το Ινστιτούτο Νεοελληνικού Πολιτισμού στην Αμερική. Τον ενδιέφερε φυσικά πάρα πολύ το αμερικάνικο κοινό και έψαχνε και εκδότη να εκδοθούν τα έργα του εκεί. Δεν κατάφερε εκείνος να πάει. Είμαστε όμως πάρα πολύ περήφανοι και συγκινημένοι που τελικά όλοι αυτοί οι φορείς καταφέρουν να μεταφέρουν εκεί το έργο του. Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Κρήτης, γιατί και πάλι χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό το πολύ απαιτητικό και δύσκολο εγχείρημα, καθώς και τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, πρόεδρο του τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας στην Αμερική, για τον προσωπικό κόστος που είχε και όλο αυτό που διέθεσε για να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις αυτές. Είναι επίσης θυμητικό αλλά και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι θα επισκεφτούμε 3 ελληνικά σχολεία και θα μιλήσουμε στους μαθητές για τον οικουμενικό μας συγγραφέα. Το φιλολογικό συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί στο Queen's College, με πολύ ενδιαφέροντες ανακοινώσεις, θα βάλει μια άλλη διάσταση στη μελέτη του καζαντζακικού έργου. Η προετοιμασία των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημοσίας Διπλωματίας, ήταν επίπονη και χρονοβόρα. Η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, Περιφέρεια Πολιτισμού και Ισότητας, του επίτιμου Προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας Φίλου Νίκου Καζαντζάκη, κυρίου Γιώργου Στασινάκη, και του κυρίου Μανώλη Βελιβασάκη, Προέδρου του Παρατήματος Νέας Υόρκης της Διεθνούς Εταιρείας Φίλου Νίκου Καζαντζάκη, ήταν καθοριστική, όπως και η άψογη συνεργασία μεταξύ όλων των διοργανωτικών φορέων, τόσο εδώ στην Ελλάδα, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.